Πες ρε Κώστα, εσύ τον Γκρότο Μπαλμπόα. Ναι, το θυμάμαι. Κώστα. Αντιτότενα μένω κατευθείαν, διότι το κλείστε έψη. Θυμήθηκε ότι έπαιζε στη Φούλα με το μεταξύ καριέρα και κάνει την Τότενα μου άνθρωπο, με μια γκολάρα και όλα μέσα στο Old Trafford. Δηλαδή, έλεο πια. Εγώ πιστεύω ότι το καλό κομμάτι τη καριέρα του ήταν στη Φούλα με τον Τέμψη. Είχε βάλει πάνω από 20 γκολ στη Φούλα. Μια χρονιά. Βέβαια, είναι κλασικό Αμερικανό, διότι είναι επιθετικό και παίζεται με το 2, όπω οι Αμερικανοί έχουν φούτμπολ που παίζεται με τα χέρια. Το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει. Ναι. Να σου θυμίσω ότι κάποια στιγμή ο Ζιντάν στην καριέρα του έβαλε το 5. Το 5. Ναι. Okay. Ναι. Okay. Και άμα θεωρείς αυτό το πράγμα ως μένος, επειδή είπαμε ότι ο Ντέμψη πρώτα απ' όλα έπαιζε στη Φούλαμ, γιατί εκεί έκανε την καλή του χρονιά, πού να δεις τι έρχεται την Κυριακή, Κώστα. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Πού να δεις τι έρχεται την Κυριακή. Βέβαια, εσύ από ό,τι καταλαβαίνω, θα είσαι σε άλλες πολιτείες. Ναι, έτσι. Σκέφτομαι λοιπόν να μην το περάσω αυτό και είπα να βρήκα τρόπο να μην το περάσω αυτό. Ναι. Γιατί ξέρεις με ποιον παίζεται. Ναι. Άτσε να δεις τι σε περιμένει. Έχω αρχίσει και προετοιμάζομαι. Πάντως έχουμε αποδείξει. Σε άλλα πράγματα ζοριζόμαστε. Με τους νεόπλους τους θα πάμε καλά και το έχει καταλάβει αυτό και η City πολύ, πολύ, πολύ καλά τα τελευταία διάστημα. Εμείς δεν είμαστε City όμως, είμαστε United. Με τους νεόπλους τους θα πάμε. Θα είναι μέσα, να ξέρεις. Τι ρίχνει μέσα. Αφέ σε μέσα. Ναι. Ναι. Γιατί διάλεξα ένα μάτς από όλα, λέω ποιο θα είναι, ας είναι αυτό. Και βλέπω κλάμα μεγάλο. Γιατί είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, πρέπει να ξέρεις. Όντως είστε. Ναι, όντως είμαι σε καλή κατάσταση. Σε πολύ καλή κατάσταση, μάλιστα. Και γενικώς θα είναι και νομίζω αδικία να μην πάρει και την ευκαιρία του συγκεκριμένου προπονητή και του χρόνου. Νομίζω. Ωραία, δεν θα την πάρει λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω και θα είναι αδικία. Γιατί να πιστεύω ότι θα πορευτεί με τον Έντι Χάου και την επόμενη σεζόν η Νιούκαστλ. Κοίτα, αν συνεχίζει έτσι καλά, γιατί να μην. Μια χαρά θα είναι. Ο Μουρίνιο θα είναι καλύτερα. Ο Μουρίνιο θα είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από τότε που βάλαμε στη μηχανή τη ομάδα τον Κρις Γουντ. Από τότε ξεκίνησε η ανάκαμψη. Αυτή τη μηχανή. Αυτή τη μηχανή. Αυτή τη μηχανή. Είναι ποδοσφαιριστή ή όχι. Αυτή τη μηχανή. Λοιπόν, για πάμε στην ΑΕΚ. Ναι, να πάμε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ασχοληθούν και λίγο με το μάτι της Κυριακής και να αφήσουμε, να φύγει λίγο η συζήτηση από τα προπονητικά. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το θέμα θα προχωρήσει μεν, αλλά θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει μέσα στις επόμενες τρεις μέρες και θεωρώ επίσης ότι πρέπει κάποια στιγμή όλος ο οργανισμός ΑΕΚ να επικεντρωθεί σε αυτό που έχει την Κυριακή. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Η ΑΕΚ κινδυνεύει την Κυριακή το βράδυ να μην είναι σε θέση της Ευρώπης. Κάτι το οποίο δεν είναι και λίγο πράγμα, γιατί από εκεί που σε κυνηγάνε να βρεθεί ξαφνικά να κυνηγάς, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, ειδικά για μια ομάδα που δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση του κόσμου, ούτε αγωνιστικά, ούτε πνευματικά, ούτε ψυχολογικά, ούτε τίποτα. Έχει γενικώς μια πολύ εύθραυστη κατάσταση. Επομένως, αν βρεθεί και όλα σε κατάσταση να κυνηγάει, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί όλο αυτό. Υπάρχουν βέβαια πολλά παιχνίδια ακόμα. Το Κυριακάτικο, έτσι κι αλλιώς, παραδοσιακά είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά. Νομίζω όμως ότι γενικώς πρέπει ο οργανισμός της ΑΕΚ ολόκληρος πλέον να επικεντρωθεί σε αυτό και να πάψουν οι συζητήσεις ή οποιασδήποτε γύρω-γύρω και να ξανανοίξουν ίσως από τη Δευτέρα και μετά. Ναι, δεν είναι εύκολο αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πόσο δεν μάλλον... είναι, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Απλώς η ΑΕΚ αρχίζει λίγο και συμπεριφέρεται. Μάλλον διαπίστωσα ότι συμπεριφερόμασταν όλοι και δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Σαν να έχει τελειώσει η σεζόν και να συζητάμε τι θα γίνει, σαν να μιλάμε. Σαν να είναι 20 Μαΐου, ας πούμε, και να συζητάμε τι θα γίνει του χρόνου. Εντάξει, ισχύει, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα για την ώρα, έτσι. Ο άλλος που έχει στο μυαλό του. Τη συζήτηση την καθορίζουν οι εξελίξεις, ναι, και πρέπει να βρει και να προπονηθεί. Το σκέφτεται συνέχεια. Εννοείται, μα δεν έβγαλα ούτε καν τον εαυτό μου απ' έξω από όλο αυτό. Αλλά είναι μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει πολύ κακό στην ΑΕΚ πρακτικά. Δηλαδή να την επηρεάσει και για την επόμενη σεζόν. Δηλαδή το να μην βγει η ΑΕΚ στην Ευρώπη. Έχει πολλά, πολλά δεινάρια του χρόνου. Από το οικονομικό κομμάτι μέχρι τις συζητήσεις που θα κάνει με τον υποψήφιο προπονητή, μέχρι τις συζητήσεις που θα κάνει με ποδοσφαιριστές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, διαφορετικά μιλάς με ένα προπονητή και ένα ποδοσφαιριστή. Οπότε μας λες ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει καταλήξει σε προπονητή πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.
Η ΑΕΚ θέλει να καταλήξει το προπονητή πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Η ΑΕΚ το θέλει. Τώρα από το θέλω μέχρι το πετυχαίνω, γιατί από τη στιγμή που σιγά σιγά βγαίνει από το τραπέζι το όνομα του Σάντος, νομίζω έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ αυτή η προπτική, που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα η ΑΕΚ μπαίνει σε περίπλοκες διαδικασίες. Ναι, θα πρέπει να κάνει κουβέντα με τον προπονητή και ίσως ο προπονητής, ο υποψήφιος, όχι, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, ο Παπαδόπουλος, ας πούμε, λέω τυχαία ένα όνομα, θα κάνει και συζήτηση. Θα είστε στην Ευρώπη, δεν θα είστε, ειδικά αν συζητάμε ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να χτυπήσει ονόματα με ένα βιογραφικό το οποίο να μην είναι μικρό, να είναι ένα βιογραφικό το οποίο να είναι σημαντικό. Φαντάζομαι ότι αυτός ο προπονητής θα πει, παιδιά, εσείς στην Ευρώπη τι, πώς. Υποθέτω, δεν το ξέρω. Ωραία, αλλά... ποιοι τρέχουν ή ποιοι θα τρέξουν αυτό το project προπονητή στην ΑΕΚ? Αν επίσης έχω καταλάβει καλά, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι υπάρχοντες. Δηλαδή αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα, ο Κονέ και ο Παπαδημητρίου. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή έχουν προταθεί πολλοί προπονητές. Αυτή τη στιγμή οι συγκεκριμένοι που είναι μέσα στην ομάδα, δηλαδή ο Παναγιώτης Κονέ και ο Γιάννης Παπαδημητρίου, αυτή τη λίστα την έχουν πάρει και την χτενίζουν σε εισαγωγικά. Επομένως θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα προκρίνουν 3-4 ονόματα με τα οποία η ΑΕΚ θα μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει. Φυσικά την τελική απόφαση εννοείται την παίρνει σε κάθε περίπτωση ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισσανίδης έχει κάτι στο μυαλό του προπονητικά. Είχε τον Σάντος, αυτό απομακρύνεται από μια. Ωραία. Μισό λεπτό και θα τα ξεχάσω κιόλας. Ναι. Είπε στο Σάντος. Ο Σάντος λοιπόν δεν υπάρχει, ας πούμε ότι δεν υπάρχει, ότι έχει τελειώσει οριστικά η υπόθεσή του. Θα πάει σε μια τέτοια λογική προπονητή, ενός προπονητή δηλαδή, ο οποίος θα έχει αυτό το όνομα, θα είναι. Όχι από το πάνω ράφι. Αυτός είναι ο στόχος. Στην ΑΕΚ δεν έχουν τη λογική ότι να πάμε να βρούμε έναν τύπου Γιαννίκη. Δηλαδή, ούτε έναν τύπου Μάσιμο Καρέρα. Ακριβώς να το φτιάξουμε εμείς. Θέλουμε έναν προπονητή, ο οποίος να έχει βιογραφικό. Βέβαια, αυτό ξαναλέω, δεν είναι εύκολο πράγμα για την ΑΕΚ. Ο Σάντος είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να προσελκύσει ένα προπονητή από το τόσο πάνω ράφι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα χτυπήσει και τι θα μπορέσει να πετύχει εκεί που θα χτυπήσει. Γιατί η ΑΕΚ δυστυχώς έχει και ένα. Ιστορικό βαρύ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι χτυπάω ένα προπονητή ή ένα ποδοσφαιριστή πολύ ψηλά, δεν το πετυχαίνω και η επόμενη λύση δεν είναι καθόλου κοντά σε αυτή που τελικά χτύπησα για πρώτη φορά. Ωραία. Επομένως, ο Μαρσέλ Κόλλερ, για παράδειγμα, που είναι ένα από τα ονόματα που έχει κυκλοφορήσει, θεωρείς ότι είναι ένας τέτοιος προπονητής ή όχι? Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι από τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει, περισσότερο. Στο μυαλό των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι με καλές πιθανότητες να γίνει συζήτηση ο Ρεμπρό. Μάλιστα. Αν και εφόσον τεθεί ζήτημα και φύγει από εκεί που είναι και δεν με λίγα λόγια η ΑΕΚ πάντα επιστρέφει. Επιστρέφει σε παλιές ιστορίες. Παλιά ιστορία είναι, αλλά δεν τον είχε ποτέ. Σε προηγούμενους συνεργάτες. Το έχει αυτό πάντως. Δυστυχώς με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο επιστρέφει σε περιπτώσεις που είχε ξαναμπεί. Το έχει ξανακάνει άλλωστε. Και με τα γραφικά το έχει ξανακάνει σε παίκτες, ας πούμε, που τους ήθελε ένα καλοκαίρι και τελικά πήγε και τους πήρε το Γενάρη. Γενικώς η ΑΕΚ επιστρέφει σε περιπτώσεις. Πάντα, όχι πάντα καλό αυτό, αλλά ούτε απαραίτητος πάντα κακό. Γενικότερα το μόνο θετικό της υπόθεσης νομίζω ότι είναι ότι αφού βγαίνει ο Σάντος από τη συζήτηση, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε επιστροφή. Δηλαδή, ωραία. Θα είναι προπονητής που θα έρθει για πρώτη φορά. Πέρα Κώστα από το αν θα είναι προπονητής από το πάνω ή από κάποιο χαμηλότερο ράφι, έχει καταλήξει η ΑΕΚ, την απασχολεί καθόλου το τι θα είναι αυτός ο προπονητής? Θέλω να πω, ποια θα είναι η αγαπημένη του διάταξη, ποια θα είναι η φιλοσοφία του σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, είναι τα δύσκολα, ποια θα είναι η νοοτροπία του σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα ή από το πάνω ράφι και όποιος να είναι. Είναι πολύ σωστές οι ερωτήσεις που κάνεις, γιατί αυτές όλες οι ερωτήσεις που είναι πάρα πολύ σωστές προέκυψαν από τη στιγμή που έφυγε από το τραπέζι το όνομα του Σάντος. Έτσι. Και δεν ξέρω πραγματικά αν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και ποιος θα τις δώσει αυτές τις απαντήσεις. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι κατασταλαγμένο όσον αφορά το ΟΠΕ. Εγώ θέλω ένα προπονητή που να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο ή που να παίζει αμυντικογενή ποδόσφαιρο ή που να παίζει έτσι, που να παίζει αλλιώς, που να είναι τέτοιος χαρακτήρας. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει πει ότι εγώ θέλω ένα προπονητή που να έχει ένα καλό βιογραφικό, δηλαδή είτε να προέρχεται από καλό πρωτάθλημα
είτε να προέρχεται από ένα μικρότερο πρωτάθλημα, αλλά στο οποίο έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ρεγκρόφ πήρε πρωταθλήματα στην Ουγγαρία. Έτσι. Δεν είναι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρει πρωταθλήματα. Κάπως έτσι το σκέφτονται. Δηλαδή, με βάση του τι βιογραφικό θέλουν μέχρι τώρα. Τώρα από εκεί πέρα τι μπάλα θα παίξει. Θα το δούμε ανάλογα με τις συζητήσεις που θα κάνουμε. Ωραία. Επόμενος προπονητής, Ζάκη, και θυμηθείτε το, θα είναι για ακόμα μια φορά ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ. Έτσι λέει ο Deep Cost. Deep κατά Deep Cost. Ανατρίχιασες ξαφνικά. Ναι, ανατρίχιασες, αλλά. Έτσι λέει. Έχει γίνει τρεις φορές. Πόσες? Τρεις φορές δεν έχει έρθει. Τέσσερις. Έχουν χάσει και το λογαριασμό. Γι' αυτό δεν θα καταλήξει σε προπονητή ΑΕΚ μέχρι να εξασφαλίσει την Ευρώπη. Στάθηκε μια φορά τυχερή που δεν ξαναπήρε. Όπα. Το σουβλατζί. Ποιο είναι ο σουβλατζί? Ξένο προπονητή μεσαίας ευρωπαϊκής ομάδας. Δεν είναι χημεία ούτε αστροφυσική. Αυτό είπε ο Μπιλ. Ξένο προπονητή μεσαίας. Μεσαίας ευρωπαϊκής ομάδας. Μεσαίας ευρωπαϊκής ομάδας. Κάνα το μεσαίας ευρωπαϊκής ομάδας, γιατί οι Ευρωπαίοι είναι και οι Ούγγροι, οι Ευρωπαίοι είναι και οι Ισπανοί. Ναι. Ξέρεις, έχει, οι Ευρωπαίοι είναι και οι Ελβετοί, οι Ευρωπαίοι είναι και οι Αυστριακοί, οι Ευρωπαίοι είναι και οι Γερμανοί. Δηλαδή, ναι. Έχουμε έστω καταλήξει στο αν θέλουμε να είναι ή αν προτιμάμε να είναι. Βόρειο Ευρωπαίος, ναι, Μεσόγειος, Κέντρο Ευρωπαίος. Γιατί έχει να κάνει και με την αγωνιστική φιλοσοφία. Με τη φιλοσοφία, σωστά. Δεν νομίζω ότι έχει συγκεκριμένη αγορά την οποία κοιτάει. Δηλαδή, αν λέμε από τη μία ότι έχουμε τον Ρεμπρόφ, αλλά κοιτάμε και λίγο να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, και κοιτάμε λίγο να δούμε και μήπως πάρουμε και κανένα από τη Γερμανία, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση σε μια αγορά. Δηλαδή. Να πεις ότι εγώ αποκλείουμε το ενδεχόμενο να είναι Έλληνας. Τουλάχιστον να δούμε δεν ποια είναι κάποιο. Τα δεδομένα που έχουμε. Εντάξει, όχι, το αποκλείουμε, γιατί δεν βλέπω κάποιο Έλληνα ο οποίος να μπορεί να. Α, ο Ενσάκη, ας πούμε, στέλνει Τσίλι, φέρε πίσω τον Ουζουνίδη. Π.χ. Ο Ενσάκη από την Ιαπωνία. Ο Ουζουνίδης, ναι. Θα πω για τον Ουζουνίδη το εξής. Νομίζω ότι ο Ουζουνίδης είναι ο προπονητής που αδικήθηκε περισσότερο από όλους από όσους έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα από την ΑΕΚ. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή να επιστρέψει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόσφορο το έδαφος για να επιστρέψει, αλλά θεωρώ ότι ο Ουζουνίδης είναι από αυτούς που έκαναν την καλύτερη δουλειά και αδικήθηκε περισσότερο συνολικά από τον τρόπο που έγινε η διαχείρισή του. Ωραία. Δηλαδή, αν θυμηθεί κανείς πώς κλείθηκε ο Ουζουνίδης να πάει στα προκριματικά των ομίλων του Champions League και πώς πήγε και στους ομίλους του Champions League και πώς συνέχισε την πορεία του εκείνη τη σεζόν, θα καταλάβει κανείς ότι είναι από τους πιο αδικημένους. Mm. Το μεταξά των Ιωαννίνων το κοιτάει καθόλου, Κώστα? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί θα γίνει επανάσταση. Δηλαδή, εντάξει. Έκανε το ένα πείραμα με το Γιάννη. Πληρώνει το πείραμα Γιάννη και ο μεταξάς. Πληρώνει το πείραμα Γιάννη. Πιθανόν, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, αυτό περίπου έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της ΑΕΚ, ότι εντάξει, δεν θέλουμε να πάμε σε νέο Γιάννη. Επομένως, λοιπόν, να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Γιατί όσο το προσπαθούσαμε με Γιάννη, δεν μας βγήκε. Μας. Δηλαδή, το προσπαθήσαμε με Γιάννη, δεν μας βγήκε. Το προσπαθήσαμε με Καρντόσο, που ήταν ένας Πορτογάλος Γιάννη, δεν μας βγήκε. Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε, έστω και αν δεν έρθει ο ίδιος με Φερνάντο, και να μας πει αυτός θα ήταν μια καλή περίπτωση. Δεν αποκλείω γενικώς να μιλήσουν με Φερνάντο. Έτσι. Mm-hmm. Συνολικά και να κάνουν μια κουβέντα, ναι, μπορεί και μέσα στην κουβέντα να γίνει και αυτό. Δεν το αποκλείω καθόλου. Να του πει ο Φερνάντο, ναι, εγώ δεν μπορώ, αλλά έχω να σας προτείνω έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει πολλή δουλειά. Και έχει γίνει αυτό στο παρελθόν ή είναι Ράδιο Αρβίλα? Αν έχει προτείνει ο Φερνάντο σαν προπονητή. Δεν μου έρχεται κάποιο που να μπορεί να έχει προτείνει ο Φερνάντο Σάντο. Δηλαδή, ποιο να έχει προτείνει τον Καρντόσο? Ξέρω εγώ, το Μωράη. Το Μωράη. Δεν νομίζω ότι θα έχει προτείνει το Μωράη. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Αλλά το να τον είχαν ρωτήσει αφού είχαν καταλήξει και πηγαίνανε προς τα εκεί, να τον είχαν ρωτήσει και να είχαν πάρει και μια γνώμη από τον Φερνάντο Σάντο για το Μωράη. Δεν το αποκλείω. Αλλά και η περίπτωση του Μωράη, παρότι δεν κόλλησε στην ΑΕΚ, δεν ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο. Δεν είχε γνώσεις ποδοσφαιρικές, δεν είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου. Θυμίζω ότι ο Μωράης μετά πήγε και πήρε πρωτάθλημα στην Κορέα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν. Στην ΑΕΚ δεν πέτυχε. Και επίσης ο Μωράης ανέλαβε και τις ευθύνες του, και όταν δεν πήγαινε καλά το πράγμα, παρετήθηκε κιόλας. Είπε ότι εγώ παρετούμε, δεν έχω έχω αποτύχει, παρετούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι τον πρότεινε τον Μωράης ο Σάντος. Δεν αποκλείω όμως να τον ρωτήσαν τον Σάντος πώς το βλέπει το θέμα Μωράης. Okay. Αλλά τώρα όντως αυτό σαν να γίνει μια κουβέντα με τον Σάντος που θα γίνει έτσι κι αλλιώς, και ο Σάντος να τους πει ότι ξέρετε κάτι, δείτε λίγο και μια περίπτωση που την ξέρω εγώ και είναι καλή κλπ. Δεν είναι μια περίπτωση που μπορούμε να την αποκλείσουμε καθόλου, ίσα. Mm. Έρχεται λοιπόν ο νέος προπονητής και ζητάει την παραμονή του Μάνταλου. Πώς αντιδρά ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ?
Τι εννοεί ζητά την παραμονή του Μάνταλου? Γιατί είναι για να φεύγει ο Μάνταλος και θα έρθει ο καινούριος προπονητής και θα του πει: εγώ θέλω να μείνει. Μπορεί να πει ότι εγώ θέλω τον Μάνταλο οπωσδήποτε. Ο Μάνταλος καταρχάς έχει συμβόλαιο έτσι καλύτερα μέχρι το 2024. Επομένως, νομίζω τι έγινε, Σερετάκη, τι πρόβλημα υπάρχει. Έχει συμβόλαιο, τι να κάνουμε. Εμείς φταίμε. Τι να, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι αντίδραση είναι αυτή. Αν θα υπάρξει μια είδηση, θα είναι να έρθει να ακριβώς και να πει: δεν θέλω τον Μάνταλο. Εγώ δεν τον θέλω τον Μάνταλο. Ξέρετε κάτι, εγώ έχω δει την ομάδα, την έχω δει. Ωραία, δεν θέλει τον Μάνταλο λοιπόν. Ποια είναι η αντίδραση του ρεπόρτερ της ΑΕΚ? Η αντίδραση του ρεπόρτερ της ΑΕΚ είναι ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να βρει έναν τρόπο η ομάδα να βγάλει και λεφτά από τον Μάνταλο. Δηλαδή, εμένα έχει αρχίσει λίγο να με ενοχλεί το γεγονός ότι η ΑΕΚ από παίκτες που δεν θέλει, είτε έχουν κλείσει τον κύκλο της, είτε ακόμα και παίζουν και είναι καλοί, δεν μπορεί να βάλει χρήματα στο ταμείο. Είναι ασύλληπτο να σκεφτεί κάποιος ότι ο Μπακασέτας αυτή τη στιγμή έχει μια ρήτρα 12 εκατομμυρίων ευρώ στο Τραμπζονσπορ και οι Τούρκοι όχι μόνο δεν το συζητάνε να κατέβουν από τη ρήτρα, αλλά θεωρούν ότι με τη ζήτηση που θα υπάρχει το καλοκαίρι θα μπορεί να πάει και στα 15. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πωλήθηκε από τη Φένλο στη Celtic 3 εκατομμύρια ευρώ για Πουμάκης και τώρα οι Times γράφουν ότι ήταν κλοπή αυτή γιατί κοστίζει τα διπλάσια και η ΑΕΚ από αυτούς τους δύο μαζί να έχει βάλει στα ταμεία της βαριά 1 εκατομμύριο. Η ΑΕΚ έχει κάνει μία πώληση στα 6 εκατομμύρια που ήταν ο Μπάρκας και από τότε δεν έχει καταφέρει να κάνει πώληση πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αδιανόητο λίγο αυτό. Και αν δει κανείς τι γίνεται γύρω-γύρω, εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Δηλαδή, αν αποφασίσει ότι δεν θέλει το Μάνταλο, πολύ ωραία και είναι πολύ πιθανό ένας προπονητής να πει: παιδιά, εγώ το Μάνταλο τον θέλω μένα, αλλά δεν τον θέλω βασικό. Επομένως και ο ίδιος ο Μάνταλος να πει: παιδιά, ως μη βασικός δεν μπορώ να μείνω. Η ΑΕΚ πρέπει να βρει τρόπο να βγάλει λεφτά το Μάνταλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.